Προκλητικός για μια ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλώντας σε προεκλογική φιέστα, αυτή τη φορά στο Μιλάνο, ισχυρίστηκε ότι οι Αλβανοί που ζούσαν στην Ελλάδα αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα ονόματά τους για να γλιτώσουν τις δίθεν διώξεις. You, Shqiptarët e Italis, nuk i ndruat emrat forcërisht dhe gjërësisht, si që ndodhi tragikisht qindra mira vëllezërve dhe motrave tona në Greqi. Për një arsye të vetme dhe të lemerishme, që dim shumë mirë që të gjithë dhe që do të mbetet një njollë turpi në historinë e Europës demokratike. Η νέα αυτή πρόκληση έρχεται μία ημέρα πριν από τη δίκη του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη σε δεύτερο βαθμό, με την οικογένειά του και τους βορειοπυρώτους ομογενείς να είναι βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Άλλωστε, πρόεδρος του δικαστηρίου θα είναι η δικαστής που έχει απορρίψει το αίτημα Μπελέρη να του χορηγηθεί η δική άδεια για να ορκιστεί. Η δικαστής αυτή είχε αναλάβει την υπόθεση αφού είχαν προηγουμένως δύο δικαστές παραιτηθεί, οι οποίοι προς τιμή τους δεν ήθελαν να συμμετέσχουν σε αυτήν την σκευωρία. Πριν από δύο ημέρες, ο Ράμα σε ένα ακόμη επικοινωνιακό σοου μοίρασε στη Χιμάρα κάποιες εκατοντάδες τίτλους ιδιοκτησιών από τους 8.000 τίτλους που διεκδικούν οι χιμαριώτες. Και φυσικά, όχι των οικοπαίδων που είναι τα φιλέτα στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής και τα οποία έχει βάλει στο μάτι ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Παν μουαν, κουιντέστα δοντάει λέξη με παρούλα. Λέξη μόνο η σπίν, ήγο, τσαπαρούλα. Έφερε ο κύριος Ράμα λοιπόν 347 τέτοιους τίτλους σε μια προσπάθεια που κατά τον ίδιο θα έπρεπε να την δουν οι χυμαριώτες ως σε ένα ευεργέτημα, αλλά μόνο ως κοροϊδία θα μπορούσε να την κλάβει κάποιος. Μάλιστα, προέτρεψε τους χυμαριώτες να μην αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, διότι δεν είναι προς το συμφέρον τους, ενώ έκανε προσωπική επίθεση στον ομογενή βουλευτή Βαγγέλη Ντούλε, καλώντας τους να στηρίξουν τον εκλεκτό του για το δημαρχιακό θόκο, Βαγγέλη Τάβο. Τι ντο, πρόν σκότε Βαγγέλη Τάβο, ενώ δεν το σέρ και Βαγγέλη Ντούλε. Ήταν μια παράσταση ενός πανόδιου καλλιτέχνη. Δε μία στιγμή έχει σταματήσει την προσπάθεια αλλίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ευρύτερης παράκτιας περιοχής του Ιωνίου εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών και μόνιμων κατοίκων υπέρ των πελατειακών συμφερόντων του ιδίου.